Υπάρχουν προβλήματα στον ΕΦΚΑ με την παραγραφή των οφειλών. Τρία σημεία. Πολύ σύντομα, γιατί μας παίρνουν πολλοί κόσμοι και λέει, γιατί δεν μπορούμε να παραγράψουμε τις οφειλές μας. Τι έχει συμβεί, Γιάννη, σε αυτήν την περίπτωση? Γιατί δυστυχώς είναι αυτό που λέγαμε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι υπάρχουν κούτες οι οποίες από την υγρασία ούτε καν φαίνονται τα στοιχεία. Έχουν χαθεί λοιπόν στοιχεία ταυτοποίηση οφειλών. Οφειλές δεν είναι εγγεγραμμένες στο σύστημα, οπότε δεν μπορεί να ανέβει επάνω το σύστημα για να μπορέσει να δει αυτές τις οφειλές πλέον και να τις ρυθμίσει ο καθένας. Και μην ξεχνάμε ότι είναι μια διαδικασία και πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ ΕΦΚΑ και ΚΕΑ. Το είχαμε δει και τις προηγούμενες φορές. Τα δύο συστήματα δεν συνεργάζονται καλά μεταξύ τους. Με αποτέλεσμα πλέον αυτός που θέλει να διαγράψει ασφαλιστικό χρόνο, ούτως ώστε να βγει στη σύνταξη, δεν μπορεί να το κάνει γιατί δεν υπάρχουν τα στοιχεία. Μάλιστα. Και εδώ πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί με τον ασφαλιστικό χρόνο που διαγράφει, διαγράφει και ασφαλιστικό βίο. Κάνει ηλεκτρικό πατίνι, έχει κάνει. Όχι ευτυχώς. Όχι ευτυχώς, μάλιστα.